Ένταση στον χώρο της παιδείας προκάλεσε ένα προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο απέστειλε χθες βράδυ ο Υπουργός Παιδείας προς εκπαιδευτικούς καταγγελίες για προσπάθεια επηρεασμού της σημερινής ψηφοφορίας για δυναμικά μέτρα από τους εκπαιδευτικούς. Στη συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι είναι όλα έτοιμα σε επίπεδο υλικοτεχνικό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Νέο επεισόδιο στον πόλεμο της παιδείας. Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργού Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη, το οποίο απεστάλλει χθες βράδυ στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εκπαιδευτικών, άναψε φωτιές στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Περιελάμβανε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και συστάσεις για αποδοχή της. Θα πρέπει να δούμε αν το γεγονός ότι έχει αστερέει αυτόν τον email εμπίπτει στα πλαίσια της νομιμότητας, θα πρέπει να δούμε και το περιεχόμενο. Δηλαδή, εμείς και οποιοδήποτε άλλο θα μπορούσε να το θεωρήσει προσπάθεια επηρεασμού όλων αυτών που θα ψηφίσουν σήμερα. Παρεμβαίνει ο εργολόγος με αυτόν τον άκοψον τρόπο. Επιπλέον, φαίνεται ότι αναδεικνύεται και ζήτημα νομικό. Και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ή ατομικά κάποιοι άνθρωποι θα καταγγείλουν αυτό το πράγμα στην Επίτροπο Διοίκησης. Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας, Έγλη Παντελάκη, παρέπεψε στον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας. Ο Κώστας Χαμπιαούρης δεν παρέστησε στη συνεδρία λόγω απρόοπτου κολλήματος. Ωστόσο, μεταφέρθηκε πρόσκληση του Υπουργού προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για συνάντηση με ατζέντα την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Για να μας επεξηγηθεί περαιτέρω σημεία της πρότασης, της απόφασης, συγγνώμη, του Υπουργικού, βεβαίως και θα γίνει συνάντηση. Κατά την συνεδρία αναλύθηκαν οι προετοιμασίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, Έγλη Παντελάκη, ανέφερε: «Αρχίζει πολύ δύσκολα η νέα σχολική χρονιά. Γίνεται ό,τι είναι δυνατό για να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα. Τα σεμινάρια στα οποία έπρεπε να παρακαθίσουν οι εκπαιδευτικοί θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και θα δοθούν γραπτώς κείμενα». Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Παναγιώτης Αντωνίου, ανέφερε: «Αναμένουμε τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων ώστε να προχωρήσουμε σε νέες κατανομές θέσεων μετά την απόφαση του Υπουργικού να απαλλάξει τους Προέδρους και τους Γενικούς Γραμματείς των Συντεχνιών από εκπαιδευτικά καθήκοντα και να απαλλάξει από ορισμένες ώρες τους υπόλοιπους συντεχνιακούς». Οι διευθυντές μέσης τεχνικής και δημοτικής εκπαίδευσης ανέφεραν ότι είναι όλα έτοιμα για τη νέα σχολική χρονιά. Μεταφέρθηκαν στα σχολεία τα βιβλία από την Ελλάδα, ενώ μεταφέρονται τα βιβλία από την Κύπρο και όλα τα βιβλία για τα ξενόγλωσσα μαθήματα. Ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών, Ανδρέας Μαραγκός, διαβεβαίωσε ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών. Σε εξέλιξη βρίσκονται 93 έργα με δαπάνη πέραν των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Κυριάκος Χατζηγιάννης, προέβη σε έκκληση προς τους εκπαιδευτικούς να παρακαθίσουν σε διάλογο. Υπέδειξε ότι οι απεργίες δεν συμβάλλουν στην ενίσχυση του δημόσιου σχολείου. Τα παιδιά κανενός δεν είναι πεταγμένα και κανείς εξημών ή από τους εκπαιδευτικούς δεν μπορεί να υποτιμήσει υποχρεώσεις που απορρέουν προκειμένου να διασφαλιστεί στο 100% η ασφάλεια των παιδιών μας. Χρειαζόμαστε αυτή την ειρήνη για να αναζητηθεί η λύση των πραγματικών προβλημάτων της εκπαίδευσης. Δραματικές εκκλήσεις από τους γονείς καλούν όλους τους εμπλεκόμενους να κλειστούν σήμερα σε μια αίθουσα και να μην βγουν πριν βρουν τις λύσεις. Έχουμε μεταφέρει την κραυγή απόγνωση των οργανωμένων γονιών και ζητούμε την παράκληση από όλους να μελετήσουν με σοβαρότητα το όλο θέμα. Να βρεθεί μια λύση η οποία θα φέρει την ηρεμία στον εκπαιδευτικό κόσμο. Ιδιαίτερη αγωνία και για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα παραχωρηθούν συνοδοί. Θα επανέλθουν στις θέσεις τους, είτε ήδη, είτε θα γίνουν καινούργιες προσλήψεις μέσα από την έγκριση 60 καινούργιων θέσεων. Οι γονείς ξεκαθάρισαν ότι δεν τίθεται θέμα να μεταφερθούν τα βιβλία από τους ίδιους. Η ευθύνη ανήκει στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν αρνήθηκαν αυτό το καθήκον.